Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Τρίτο επεισόδιο σήμερα. Παίζουμε Minecraft Hardcore Mode, Vanilla Minecraft βασικά. Την προηγούμενη φορά χτίζαμε ένα μικρό σπιτάκι, το οποίο σπιτάκι το έχω σχεδόν χτίσει. Μου λείπει να βάλω μια οροφή μέσα και να το διακοσμήσω λίγο εσωτερικά, γιατί τώρα το έχω λίγο open roof, ξέρω εγώ, φάση και έτσι. Όχι κάτι ιδιαίτερο, ένα μικρό σπιτάκι, εδώ πέρα ένα μικρό παρτέρ, μπαλκόνι βασικά όπως λέγεται. Εδώ πέρα κάτω μπορώ να βάλω την κουζίνα μου και αυτά, απάνω να βάλω το υπνοδωμάτιο, ένα πολύ μικρό μπαλκονάκι εδώ πέρα, λίγα πράγματα, φτωχά πράγματα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Θα το τελειώσω όμως off camera ξανά και θα σας το δείξω τελειωμένο την επόμενη φορά. Λοιπόν, προηγούμενη φορά πήγαμε και σκάψαμε πάλι, βρήκαμε redstone, βρήκαμε δύο διαμάντια και βρήκαμε αυτά. Έχουμε θέμα τώρα. Πρέπει να βρούμε κι άλλα διαμάντια, μπας και καταφέρω να φτιάξω ένα diamond pickaxe. Όταν είναι το καλό καταφέρω να φτιάξω ένα diamond pickaxe, πάμε κάτω να σας δείξω και που έχω σκάψει. Όταν λοιπόν είναι το καλό καταφέρω και φτιάξω ένα diamond pickaxe, θέλω να πάω να σκάψω obsidian, ώστε να βρω τέτοιο. Ώστε να φτιάξω ένα crafting, όχι, ένα, πώς λέγεται, αυτό που γίνεται με obsidian και βιβλία, ένα enchantment table, ή δεν θυμάμαι τώρα να το λέω σωστά. Έχω, βασικά δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, από την αλήθεια, οπότε μπορώ να το λέω και σωστά. Anyway, τι έλεγα, ναι, να φτιάξουμε ένα τέτοιο, για να μπορέσουμε να βάλουμε στο... να μπορέσουμε να βάλουμε τέτοιο, να βάλουμε enchantment στη... στο pickaxe. Επίσης, θέλω να βρω monster spawners, ώστε να μπορέσω να τα φτιάξω σε κάποιο είδους φάρμα, ώστε να φαρμάρω πράγματα, ξέρω εγώ, και experience. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος καλύτερος τρόπος για να φαρμάρεις experience εδώ πέρα, στο Vanilla Minecraft. Θα το δούμε. Επίσης, θα χρειαστεί να βρω iron, γιατί δεν έχω σχεδόν καθόλου iron. Τι άλλο. Κάποιος μου είπε ότι πρέπει να σκάβω στο 11 επίπεδο για διαμάντια. Κατέβηκα εγώ στο 11 επίπεδο όπως βλέπετε. Τώρα να δούμε αν θα έχει. Πάντως τα δύο διαμάντια που βρήκα, εδώ τα βρήκα. Τι άλλο. Αυτά, οπότε χρειαζόμαστε iron. Χρειαζόμαστε διαμάντια. Χρειαζόμαστε ζαχαρότευτλα, ώστε να φτιάξουμε... πώς το λένε, βιβλία. Αν και πιο γρήγορο και χρήσιμο θα ήταν να βρω ένα χωριό. Μήπως να πήγαινα να βρω ένα χωριό. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Ας σκάψουμε λίγο ακόμα εδώ πέρα. Δυστυχώς έφαγα όλη την αξίνα σχεδόν και δεν κατάφερα να βρω τρίτο διαμάντι. Βρήκα μόνο κάτι silverfish. Που τα silverfish, να πω την αλήθεια, νόμιζα πως ήταν μόνο στο modded Minecraft. Τελικά από ό,τι φαίνεται ήταν και εδώ. Το μόνο που βρήκα ήταν εκείνο το κόλτ στην αρχή. Σκοτεινιάς έξω, αυτό δεν είναι καλό. Ξεχάστηκα. Ελπίζω να μην φάμε ξύλο. Fuck me. Ξέρεις κάτι. Τρέχα. Πάρε το κρεβάτι γρήγορα και τρέχα. Χαχα. Γι' αυτό είναι ώρα το σπιτάκι. Μπαίνεις μέσα και είσαι προφυλαγμένος σχεδόν από τα πάντα. Για να δούμε τι γίνεται έξω από τα γαμάτα παράθυρα μου. Επίσης να φάμε και τίποτα, γιατί έχουμε πάνω την πίνα. Πάμε έξω. Χαχα! Εντάξει, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ναι, τι έλεγα. Έλεγα ότι δεν έχω καταφέρει, ότι βρήκα καταφέρει να βρω κάτι σπουδαίο. Γίνω το spider, θα χρειαστώ το τέτοιο, το silk. Οπότε ίσως είναι καλό να το σκοτώσω. Εδώ το spider. Νιάνια.
Έλα, κάνε το μη. Οκ. Τι έλεγα λοιπόν. Ναι, δεν κατάφερα να βρω κάτι αξιόλογο. Οπότε, ξέρεις τι, θα πάμε να βρούμε ένα χωριό. Πού θα το βρούμε, δεν ξέρω, αλλά θα πάμε να βρούμε ένα χωριό. Και ας κατευθυνθούμε προς τα εδώ. Θα αφήνω και κόμπλστον πίσω μου, μπας και καταφέρω και βρω ξανά το σπίτι, γιατί με ξέχουν πέσει τα τέτοια νομίζω. Για κάτσα να δω. Γιατί είχα αλλάξει το render distance. Ας το βάλουμε στο far. Λοιπόν, ναι. Για πάμε να δούμε λοιπόν, κάνα χωριό. Θα καταφέρουμε να βρούμε τίποτα. Και πάμε από εδώ κάτω. Περάσουμε από εδώ. Να καταφέρουμε να βρούμε και ένα χωριό, έτσι ώστε και να μαζέψουμε κάποιες προμήθειες από φυτά και τέτοια. Να δούμε και το χωριό μέσα τι έχει. Μπορούμε να βρούμε και καμιά βιβλιοθήκη μέσα στο χωριό. Εδώ πάντως έχει πολλά πρόβατα. Ναι, μπορούμε να βρούμε και καμιά βιβλιοθήκη μέσα στο χωριό να μαζέψουμε, να βαζώσουμε τα βιβλία για το Enchant Table. Και κάνα χρήσιμο loot, ξέρω εγώ, φάση. Το θέμα ότι μπορεί και να προπατώ για μέρες, ξέρω εγώ, και να τελικά να μου βρω και τίποτα. Δηλαδή, ελπιστώ πως δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί και το να προπατάς μέσα στη νύχτα δεν είναι ότι καλύτερο από στο Minecraft. Κάτσε να πάρω τους ταυλούς. Για πάμε πάλι. Λάβα νομίζω έχει εκεί. Και άλλα πρόβατα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα εύκολο τρόπο να βρει κανένα χωριό, αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι. Γενικά τίποτα στο Minecraft Vanilla δεν είναι εύκολο. Μακάρι να είχαμε κανένα mod να κόβεις και τα δέντρα πιο γρήγορα και τα λοιπά, αλλά αποφασίσαμε ότι θα παίξουμε Vanilla Minecraft και θα παίξουμε Vanilla Minecraft. Αφήνουμε το μονοπάτι μας από κόμπους στον πίσω. Αρχίζω και πεινάω όμως. Και δεν έχω και πολύ φαγητό μαζί μου. Αλλά ευτυχώς έχουμε πολλά πρόβατα. Χαχα. Ου, παραγγείλω πόσο. Χαχα, ξέρω το πραγματάκι. Να κάνουμε ένα crafting table. Και στο crafting table, what the fuck, και στο crafting table να κάνουμε ένα furnace, και στο furnace μέσα να ψήσουμε το φαγητό μας. Για να δω, έχει τίποτα άλλο εδώ μπροστά. Εδώ, μιλάκες, δεν έφτασα. Δεν βλέπω να έχει κάτι, μόνο ένα στέρμπι όπως το βάθος. Πολύ γρήγορα τελειώνει το φαγητό ρε γάμο όταν το τρέχεις. Επίσης, θέλω σίγουρα να φτιάξω και ένα κρεβάτι για να έχω μαζί μου. Γιατί τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Τώρα για δράση. Έλα, για ψήσε. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι θα βρούμε στην πορεία. Πού θα είναι κανένα χωριό. Πρόβατα και πολλά, 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 πολλά.
Φωκιά γελαδίτσες βλέπω και γουρουνάκια. Ωραία. Ξέρω που μπορώ να έρθω για να τα μαζέψω. Στο βάθος δεν βλέπω τίποτα. Οπότε συνεχίζουμε. Ακολουθάμε τα αστέρια. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ψυχή. Ουι, 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 πάμε, πάμε. Και μετά από πολύ πολύ περπάτημα, επιτέλους καταφέραμε και φτάσαμε σε ένα χωριό. Χωριό! Για να δούμε λοιπόν τι έχει εδώ πέρα το χωριό, για να καβαζώσουμε. Πρώτα απ' όλα, κάρτα. Θα σας αφήσω ένα καλό για να έχετε πατάτες. Wheat έχω. Και εδώ βλέπω κι άλλο wheat, κι άλλο καρότα που μέσα εδώ πέρα και άλλες πατάτες. Ναι, οκ. Εκεί. Nice. Για να δούμε εδώ τα σπίτια τι έχουν μέσα. Αν βρω καμιά πόρτα για να πω μέσα. Εδώ δεν έχει τίποτα. Nice, ωραία ξεκινάμε. Το blacksmith, οι φούρνοι δεν έχουν τίποτα. Έχει λίγο λάπα εδώ πέρα. Chest, oh, και ό,τι χρειαζόμουν iron. Sorry mate, κατάσχονται. Τα χρειάζομαι. Αυτό τι είναι, slabs, rock slabs, κάτι τέτοιο. άλλο, άλλο, τι άλλο έχει εδώ. Έχει ένα σπίτι εκεί πέρα πάνω. Γιατί είσαι εκεί πέρα πάνω, εσύ. Κάτι κρύβεις. Πες τα όλα. Μολόγατα. Hello. Paper. Αχα, κρύβεις βιβλιοθήκες. Θα σου πάρω τις βιβλιοθήκες. Κατάσχω τι γιατές. Άλλες βιβλιοθήκες δεν έχεις, φτωχοπινές. Το πηγαδάκι μας. Εσύ τι δίνεις. Κάτσε να μην κουνιέσαι. Gold για Emerald. Εσύ λέω. Ζόμπι φιλές. Steaks, ωραίος. Leather. Α, string. Κόλλησα για λίγο. Οκ, ξεκόλλησα. Τι χαζί που είναι οι χωρικοί. Τι εδώ είναι στα σπίτια τους. Και σε leather έχεις. Εσύ δεν έχεις τίποτα. Πολύ φτωχικό χωριό πέτυχα. Και πολύ τιμόρροπο χωριό. Μπα, τίποτα. Τι γίνεται, δεν χάθηκε ο κόσμο να έχει. Δεν τέξει τέτοια μέσα, ξέρω εγώ. Εδώ είναι που πήρα τα βιβλία. Όχι, όχι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό σε αυτό το χωριό. Τουλάχιστον πήρα μερικές βιβλιοθήκες και μερικά σπαρτά και βρήκα λίγο iron. Πέρα από αυτό δεν βλέπω κάτι άλλο, οπότε πάμε να σας δείξω πόσο περπάτησα για να φτάσω σε αυτό το χωριό, αφού φάω πρώτα. Ίσως να το κάνω και speed up αυτό το βίντεο, άτομο. Πάμε να σας δείξω πώς γίναμε πίσω στο σπίτι μας.
Και μετά από πολύ κόπο και βάσανα, καταφέραμε και φτάσαμε πίσω στο σπίτι. Δεν ξέρω αν είδατε μια επική βουτιά που έκανα σε ένα γιγάντιο τούνελ. Ευτυχώς έπεσα στην άκρη που είχε λίγο πέτρα και δεν έφτασα στον πάτο με τη μία. Αν λίγο όμως να φτιάξουν κανένα πατατούλα για να φάμε. Οπότε, off camera θα τελειώσω το σπίτι. Θα σκάψω κάτω για να βρω και άλλα διαμάντια και να δούμε στο επόμενο τέτοιο. Λογικά να έχω φτιάξει μερικά βιβλία, ναι, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια enchant. Τουλάχιστον στο pickaxe, ξέρω εγώ, μπας και θα δώσουμε κάνα unbreaking, αν υπάρχει unbreaking στο vanilla ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Για να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο δουλειά της προκοπής, γιατί αλλιώς δεν θα μας φτάσει το iron για να σκάψουμε τόσα πράγματα που θέλουμε. Οπότε, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Περιμένω σχόλιά σας από κάτω. Πείτε μου αν σας αρέσει η σειρά, κάντε ένα like αν θέλετε, μου δείχνει αν σας αρέσει η σειρά ή όχι, και ένα subscribe για να φτάσουμε τους 500. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε, τσαλιά!